Μπορούμε να ξεκινήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και η εκτελεστική επιτροπή του κινήματος. Πήραμε ομόφωνες αποφάσεις, όπως ομόφωνα ψηφίσαμε και την Παρασκευή. Είναι χωρίς αμφιβολία πλέον αποδεκτό σε όλη την Ευρώπη ότι προχθές το βράδυ έγινε ένα πραξικόπημα. Ένα πραξικόπημα στην καρδιά της Ευρώπης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκβιάστηκε. Εκβιάστηκε να έρθει σε συμφωνία σε ένα κείμενο το οποίο ήταν εντελώς διαφορετικό από το κείμενο το οποίο συζητήθηκε στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το οποίο ενεκρίθηκε από την Βουλή των Ελλήνων και με τη δική μας συμμετοχή ομόφωνα. Το πραξικόπημα αυτό συνεχίζεται. Και το πραξικόπημα αυτό συνεχίζεται στην Ελλάδα. Επιθυμούν διακαώς να πέσει η κυβέρνηση και να αντικαταστήσουν μια κυβέρνηση την οποία δεν έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός, ανατρέποντας ακόμα και την απόφαση του ίδιου του δημοψηφίσματος. Δεν θα επιτρέψουμε λοιπόν να γίνει πραξικόπημα. Η κυβέρνηση αυτή έχει την έκδοση του ελληνικού λαού και την εντολή του ελληνικού λαού. Το πραξικόπημα συνεχίζεται και στο εξωτερικό, βλέποντας εγκάθετους συγκεκριμένων συμφερόντων να προσπαθούν να ανατρέψουν και την ίδια την απόφαση την προχθεσινή, βάζοντας εμπόδια για τη χρηματοδότηση γέφυρα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες στηρίζουμε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Δεσμευόμαστε και θα ψηφίσουμε αυτά για τα οποία συμφωνήσαμε στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και μόνο. Και όχι άλλα μέτρα τα οποία επιβάλλονται κατά παράβαση τις συμφωνίες που είχαμε κάνει και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για να ψηφιστούν τα μέτρα της Παρασκευής. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτό το παιχνίδι, το οποίο θέλει στη δημοκρατία και στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία να μην αποφασίζουν οι λαοί, αλλά να αποφασίζουν κάποιοι μη εκλεγμένοι από το Βερολίνο. Θα προχωρήσουμε μαζί με τον Αλέξη τον Τσίπρα και μαζί με το σύνολο του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση εθνικού σκοπού θα μπορούσε να σχηματιστεί. Η κυβέρνηση εθνικού σκοπού είναι αυτό το οποίο επιδιώκουν αυτοί που κάνουν το πραξικόπημα. Αυτοί που θέλουν να αντικαταστήσουν την εκλεγμένη κυβέρνηση με μια κυβέρνηση ημετέρων. Αυτό που είναι να είστε βέβαιοι ότι θα γίνει είναι ότι θα προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες για να χτυπηθεί στην Ελλάδα η διαφθορά και αυτό το σύστημα των ολιγαρχών. Να ξέρετε ότι σε περίπου μισή ώρα θα είμαι στην ΕΣΥΑ. Θα καταθέσω τον πλήρη κατάλογο των δημοσιογράφων και των καναλιών που πέραν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση δήθεν για τα εμβόλια είτε για τη γρήπη, προκειμένου να κατευθύνουν τις βολές τους κατά συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων. Με απόφαση της κυβέρνησης και του Υπουργού Συντονισμού, του κ. Φλαμπουράρη, ο Υφυπουργός, ο κ. Τέρανς Κουίκ, αναλαμβάνει τον συντονισμό για τη διαφθορά μεταξύ όλων των Υπουργείων. Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Κύριε Πρόεδρε, για τα μέτρα που δεν θα ψηφίσετε, αν έρθει ένα άρθρο, τι θα ψηφίσετε. Τι θα ψηφίσετε αν έρθει ένα άρθρο. Θα ψηφίσουμε ανάλογα με αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει. Αν έρθει ένα άρθρο. Υπάρχει το για την Τετάρτη, δεν υπάρχει κανένα θέμα.